ήδη έχει ανακοινωθεί, σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες σήμερα θα είναι οι ίδιες ακριβώς. Μέχρι ως εκ τούτου κλείνει η εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Από τη Δευτέρα διευρύνονται οι υπηρεσίες, επιδιώκεται η πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς, αλλά όλα αυτά όμως θα γίνουν σταδιακά. Λοιπόν, το τι θα γίνει σταδιακά να το δούμε λίγο. Ξημερώνει Δευτέρα πρωί, πάμε στην τράπεζα. Όλες οι τράπεζες παντού είναι ανοιχτές? Όλες οι τράπεζες παντού είναι ανοιχτές. Οι πολίτες στον κισέ της τράπεζας μπορούν να κάνουν ένα σύνολο δοσοληψιών. Με ποια έννοια όμως? Ότι δεν μπορούν να τραβήξουν μετρητά, μπορούν να καταθέσουν μετρητά, μπορούν να μεταφέρουν από λογαριασμό σε λογαριασμό χρήματα, μπορούν να πάρουν από τα ATM που βρίσκονται έξω από τις τράπεζες 60 ευρώ κάθε μέρα. Δεν αλλάζει το όριο των ATM. Τον 60 δεν αλλάζει, αλλάζει όμως η διαδικασία για όποιον τη θέλει. Δηλαδή αν κάποιος δεν πάρει 60 ευρώ τη Δευτέρα και θέλει να πάρει την Τρίτη, αυτά τα χρήματα μπορεί να πάρει 120 ευρώ. Την Τετάρτη μπορεί να πάρει 180 ευρώ. Αυτή είναι μια πρόταση που επεξεργαζόμαστε και νομίζουμε ότι τεχνικά είναι εφικτή. Θα δούμε ακριβώς το τι θα γίνει την Δευτέρα, με την έννοια ότι έχουμε ακόμα μία μέρα να τελειοποιήσουμε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου αυτό είναι μια πρόταση που υπάρχει. Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο στα γκισέ. Μπορούμε άνευ ορίου, άνευ οροφής, να το πω έτσι, να κάνουμε τις δοσοληψίες με την τράπεζα, να πληρώσουμε δεξιά-αριστερά λογαριασμούς, να μεταφέρουμε χρήματα, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε, όπως είπατε πριν. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνουν λογιστικές εγγραφές. Αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, έχει μια προθεσμιακή κατάθεση, αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με τον ακόλουθο τρόπο. Μπορεί να κάνει μια μερική λήξη της κατάθεσης και τα χρήματα τα οποία θέλει να πάρει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να ξεπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει στο δημόσιο ή να πληρώσει την μισθοδοσία της εταιρείας του ή να πληρώσει τους προμηθευτές του. Δηλαδή μπορεί να κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων που είχε παλαιότερα, αλλά επαναλαμβάνω, όλα γίνονται στο πλαίσιο λογιστικών εγγραφών. Μπορώ να πάω να εισπράξω μια επιταγή, κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα? Μπορείτε να καταθέσετε την επιταγή, τα χρήματα θα κατευθούν στο λογαριασμό σας και από εκεί θα τα χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε τους προμηθευτές σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι γίνεται με αυτές τις επιταγές που έχουν λήξει κατά τη διάρκεια της αργίας. Βεβαίως. Θεωρείται ο χρόνος της αργίας ως, α, χρησιμοποιήσω τον όρο, ως μη υπάρχον. Με την έννοια ότι η Δευτέρα θεωρείται η πρώτη μέρα λήξης της επιταγής. Ως εκ τούτου έχει κάποιος ένα οχταήμερο για να εισπράξει την επιταγή, για να πληρώσει την επιταγή. Μάλιστα. Με τις θηρίδες, όπου υπήρξε θέμα στην προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, δίνεται μία λύση στο θέμα? Δηλαδή πάω με το κλειδί μου, έρχεται και η τράπεζα με το κλειδί και ανοίγουμε τη θηρίδα μου? Εφόσον οι τράπεζες είναι όλες ανοιχτές, δεν υφίσταται πρόβλημα λειτουργίας και αυτής της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο καθένας μπορεί στη θηρίδα του να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, απολύτως μόνος του. Βέβαια, απολύτως καταλαβαίνετε... Μόνος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αν έχω χρήματα στη θηρίδα, κύριε Υπουργέ, πάω, ανοίγω και τα παίρνετε και τα κάνετε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον του κόσμου για τις θηρίδες. Εδώ οι τράπεζες πρέπει να ρυθμίσουν κάποια ραντεβού, γιατί όπως ξέρετε, για να πάει κάποιος στη θηρίδα του και να βγει από τη θηρίδα του υπάρχει μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία κρατάει συχνά και 10 λεπτά. Ως εκ τούτου πρέπει οι τράπεζες να ρυθμίσουν τις συναντήσεις με τους πελάτες τους για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι μείζονο σημασίας και από εκεί και πέρα μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα από τη στιγμή κατά την οποία λειτουργούν όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Ωραία. Δύο ερωτήματα που αφορούν το ευρύ κοινό και πρέπει να τα απαντήσουμε. Το πρώτο είναι, είπατε πριν ότι δεν πάω μια μέρα να βγάλω από το ATM τα 60 ευρώ, μπορώ να πάω την άλλη να πάρω 120. Αυτή είναι μια πρόταση που επεξεργαζόμαστε.
Δεν είναι αποφασισμένο, είναι υποσκέψη δηλαδή, αυτό μου λέτε. Είναι μια σκέψη η οποία υπάρχει. Θέλω να δούμε τεχνικά πώς μπορεί να λειτουργήσει. Οι τράπεζες μας είπαν καταρχάς ότι μπορεί να λειτουργήσει και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες, θα πάρουν την τελική απόφαση. Πάντως το 60 παραμένει. Υπάρχει σκέψη να μην είναι δύο μέρες 120, αλλά να πάω στο τέλος εβδομάδος και να εισπράξω 420, που είναι το σύνολο που μπορώ να πάρω σε μια εβδομάδα. Αν ισχύσει αυτή η πρόταση, τότε κάποιος θα μπορεί να κάνει αυτά ακριβώς που είπατε. Μάλιστα. Άρα η σκέψη σας, και ρωτώ για να το καταλάβουμε όπως ακριβώς σχεδιάζετε να το εφαρμόσετε, η σκέψη σας είναι να δοθεί μια λύση σε εβδομαδιαία βάση. Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κόσμος και ο καταναλωτής. Δώσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Βέβαια, λίγο τις ταλαιπωρήσαμε μπορώ από αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά κατανοούν και οι επιχειρήσεις ότι κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Παρά το γεγονός ότι εδώ είχαμε μια επιτροπή που σε ένα ταχύτατο χρονικό διάστημα, προς έκπληξη πάρα πολύ κόσμου, αναφέρομαι σε κόσμο στο εξωτερικό, οργανώθηκε σχεδόν σε μία μέρα, σε συνεργασία βέβαια με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία. Επειδή το θέσατε, είπατε εξωτερικό, με όσους βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ξανά τις ελληνικές κάρτες τους? Όσοι έρχονται από το εξωτερικό χρησιμοποιούν τις κάρτες, να πω και αυτό γιατί και αυτό είναι χρήσιμο. Χρησιμοποιούν τις κάρτες τους με ό,τι όρια τους έχουν δώσει οι τράπεζές τους εκεί. Οι δικοί μας, οι πελάτες θα έλεγα, οι Έλληνες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους στο εξωτερικό κανονικά, δεν μπορούν όμως να πάρουν μετρητά. Μάλιστα. Και ήθελα να πω κάτι για τις επιχειρήσεις. Βέβαια δίνεται μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τα αιτήματα τα οποία έχουν σχέση με εισαγωγή πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, γενικά στην εγχώρια παραγωγή. Και από την άλλη, όλες οι εταιρείες, οι εξωστρεφείς όπως λέμε, όπως ναυτιλία, εξαγωγικές, τουρισμός κτλ. Ακολουθούν το εξής πρόγραμμα: ό,τι συνάλλαγμα εισάγουν μπορούν να το τραβήξουν κατά το 80% και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι συνάλλαγμα είναι ευρώ. Μπορούν να το πάρουν σε ευρώ δηλαδή, αλλά σε ποσοστό. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς διαδικασίες για εισαγωγή πρώτων υλών και γενικά για μισθοδοσίες ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Υπουργέ, είναι εγγυημένο ότι η επόμενη μισθοδοσία του δημοσίου και οι συνταξιούχοι θα λάβουν κανονικά μισθούς και συντάξεις? Προσέξτε, η απάντηση που συνηθίζουμε να δίνουμε από το Φλεβάρι και μετά τη γνωρίζετε και είναι η εξής: εμείς επιδιώκουμε εδώ να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο που πρέπει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς μπορώ να σας πω για να απαντήσω με ποια έννοια. Έχουμε μπροστά μας 15 ολόκληρες μέρες και περιμένουμε να έρθουν αρκετά χρήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Μέχρι τώρα, αυτό το οποίο έχουμε πει κατ' επανάληψη, μπορώ να πω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπετε και τα αποτελέσματα που βλέπετε, ασταν σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένοι λίγο έτσι μας ηρωνεύτηκαν, μπορώ να πω, για το γεγονός ότι ενώ δεν είχαμε χρήματα, τα βρήκαμε τα χρήματα, το αποτέλεσμα ήταν ότι πληρώσαμε στον χρόνο που έπρεπε. Αυτή είναι η επιδίωξή μας εδώ και είναι το άγχος μας, μπορώ να σας πω. Και είναι ένας αγώνας δρόμου που τον ζούμε εδώ και 5 μήνες. Μια κατηγορία που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα είναι η τρίτη ηλικία, οι συνταξιούχοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα εξακολουθήσουν να παίρνουν, θα πάρουν καταρχάς το τρίτο 120 ευρώ. Αυτό θα γίνει κανονικά. Τώρα καταλαβαίνετε, ανοίγουν και όλες οι τράπεζες, οπότε η ταλαιπωρία στα ταμεία θα είναι πολύ μικρότερη, όπως ήταν και παλιότερα.
Υπάρχει σκέψη να δώσετε ένα ποσοστό, ένα ποσό μεγαλύτερο, ούτως ώστε να μην πηγαίνουν τόσο συχνά στις τράπεζες λόγω και των ουρών οι οποίες υπάρχουν, και καθώς επίσης να δοθεί και ένα τέλος στο να στριμώγνονται στις ουρές για να πάρουν 120 ευρώ, δηλαδή ενδεχομένως κάποια περισσότερα χρήματα σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό υπάρχει ως σκέψη? Αυτό το συζητάμε, όπως συζητάμε και το πρώτο θέμα που θέσατε, τα εξιντάρια, τα σωρευτικά, να χρησιμοποιήσω. Δηλαδή τη Δευτέρα να περιμένουμε απάντηση από αυτού, κύριε Υπουργέ? Θα υπάρχει σαφώς. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου φτιάχνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Θα την έχουμε έτοιμη στην ουσία αύριο, όχι την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σύνολο εισηγήσεων, συζητήσεων που ανοίγουν ένα σωρό θέματα τα οποία έρχονται στα χέρια μας. Δεν θα τρέχουμε για να κάνουμε κάτι ως προϊόν της τελευταίας στιγμής. Αυτό μας δίνει την άνεση να προσφέρουμε μία πράξη η οποία θα είναι πολύ πιο τέλεια σε σχέση με τις προηγούμενες. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στα έσοδα του Δημοσίου, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Και το λέω εντυπωσιακό γιατί όσο έχουμε την τραπεζική αργία, όσο είναι κλειστές οι τράπεζες δηλαδή, έχουν αυξηθεί τα έσοδα του Δημοσίου. Αυτό συνέβη πώς? Είναι λογική για να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ναι, δεν αυξήθηκαν τα έσοδα. Απλά και μόνο οι εκτιμήσεις που είχαμε σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα δεν απέχουν πολύ. Αυτό είναι, και καταλαβαίνετε, αυτό οφείλεται στο γεγονός καταρχάς ότι έχουμε ένα σύστημα πλέον ηλεκτρονικής διακίνησης του χρήματος, το οποίο ευτυχώς που υπάρχει, και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα οδήγησε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος. Όπως γνωρίζετε, είναι περίοδος όπου καταβάλλονται οι φόροι. Και το σύστημα μας έσωσε, να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και βέβαια, όπως λέμε, ουδέν κακό να μη γέσει καλού, αυτή η βίαιη σε εισαγωγικά προσαρμογή των πολιτών στα ηλεκτρονικά, στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ή μέσω χρήσης περισσότερων χρεωστικών καρτών ή πιστωτικών καρτών, έχει βάλει σε μια άλλη διάσταση το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Να δώσουμε λίγο κάποια στοιχεία αυτή τη διάσταση στην οποία αναφέρεστε. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο διάστημα της τραπεζικής αργίας εισπράχθηκαν και ρυθμίστηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα σπίτια τους ο κόσμος. Όταν λέω τα σπίτια τους, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, για να είμαι πιο σαφής. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για τη συνέντευξη αυτή. Να ρωτήσω κάτι ακόμα? Ο ανασχηματισμός για πότε πάει, μήπως έχετε εικόνα? Δεν τα γνωρίζω αυτά. Το γραφείο σήμερα. Πάει για την επόμενη εβδομάδα τελικά? Δεν γνωρίζω, έχουμε τόσο φόρτο εργασίας, μπορώ να σας πω, που όλα αυτά είναι μια πολυτέλεια για μας. Το γραφείο τύπου της κυβέρνησης είναι το αρμόδιο για να δώσει τις όποιες πληροφορίες θέλετε. Τότε, αφού δεν έχετε απάντηση από αυτού, να σας ρωτήσω αν οι καταθέσεις είναι εγγυημένες και να κλείσουμε με αυτό. Όπως γνωρίζετε, στις 22 του μηνός περνάει μία οδηγία, ήταν η οδηγία αυτή της κοινότητας που αναφερόταν στην εγγύηση των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ, και αυτή η συγκεκριμένη οδηγία γίνεται και νόμος του κράτους. Ως εκ τούτου έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο, σύμφωνα με αυτά τα οποία γράφει, παρέχει κάποιες εγγυήσεις περισσότερες από αυτές που υπήρχαν παλαιότερα. 22 αναφέρεστε στην επόμενη Τετάρτη, είναι να υποθέσω. Την επόμενη Τετάρτη, που είναι το δεύτερο πακέτο που πρέπει να περάσει από την Βουλή. Το δεύτερο πακέτο μέτρων και αμέσως μετά ο ανασχηματισμός, σωστά? Δεν γνωρίζω, εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα. Μακάρι να ξέραμε, δεν το έχουμε ούτε μισός πληροφορία όμως. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας χαιρετώ, γεια σας.